Χαίρεστε παιδες. Τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Πάμε ξύρισμα σήμερα. Προετοιμασία πριν τη δουλειά. Λοιπόν, σήμερα πάμε νοσοκομείο αντί για δουλειά μάλλον. Γιατί θα παίξουνε τα 41 μουλάρια. Μιούλ Ρο 41 σήμερα. Άντε να δούμε. Πολύ όμορφη μηχανή. Φοβερό φινίρισμα, αψεγάδιαστο, όπως η Μιούλ γενικά είναι αψεγάδιαστη. Τριών τεμαχίων. Και μία αεροδέλα 4 τεμάχια. Οπότε την κάναμε 4 τεμαχίων. Όπως βλέπετε και μέσα. Από μέσα η Μιούλ είναι γυαλισμένη, όλα κομπλέ, φοβερή μηχανούλα, σαν φινίρισμα δηλαδή και σαν εννοείται ξύρισμα. Λοιπόν, Μιούλε, μουλάρια, λεπιδούλα, επειδή πρώτη φορά τη χρησιμοποιώ, δεν την έχω ξαναχρησιμοποιήσει τη Μιούλ, τη 41, θα παίξω με λάμα Voskhod ρούσκι, πρισεϊβάκι θα βάλω, τους μπλε μούσιδες, και μετά στο τέλος, για after save θα βάλω μια κρεμούλα, έτσι να δω κιόλας κατά πόσο θα με γδάρει η Μιούλ. Να βάλω έτσι λίγο μπαλμάκι προράσο για sensitive το άσπρο, έτσι για να μαλακώσουμε λίγο το δέρμα. Γαμώ το νεροχύτη μου. Έχω αυτό το νεροχύτη εδώ, γέρνει. Ποιος τον έφτιαξε? Λοιπόν, μπατανόβουρτσα, Omega Hero. Ο λόγος είναι διότι θα χρησιμοποιήσω σαπουνάκι σήμερα, DR Harris Sandalwood, το οποίο το έχω βάλει εδώ στο τζίγκινο Deneke. Ωραίο άρωμα Sandalwood. DR Harris το έχω βάλει εδώ γιατί είναι refill, ακριβό σαπουνάκι, δεν είναι φθηνό, αλλά είναι ακριβό και δεν είναι, γιατί που έχω το το εδώ είναι. Ναι, επίσης έχω αλουμάκι stand-by για να δούμε πόσο θα μας σφάξει το μουλάρι. Λοιπόν, DR Harris, το κόστος του refill, αυτό είναι refill, το είχα πάρει, είναι γύρω στα 13 ευρώ, δεν θυμάμαι, 14, μου φαίνεται 11-12 λίρες πρέπει να το είχα πάρει. Αλλά τι γίνεται, είναι triple milled από ό,τι λένε, τριπλής αλέσεως. Τώρα από σαπούνια πώς τα φτιάχνουν δεν έχω ιδέα, τι εστί τριπλή αλέσεως, αλλά από ό,τι διάβασα λίγο, αυτή η τριπλή άλεση, τέλος πάντων το τριπλή μίλ που κάνουν, είναι ότι είναι σκληρό σαν πέτρα, πιο πέτρα και από την πέτρα, με αποτέλεσμα να κρατάει αρκετά αυτό το σαπουνάκι. Ήδη το έχω χρησιμοποιήσει 4-5 φορές, έχει μπετώσει όπως βλέπετε εδώ μέσα στο τέτοιο, έχει κολλήσει στο ντενεκέ και 4-5 φορές το έχω χρησιμοποιήσει. Είναι λες και το άνοιξα τώρα, δηλαδή δεν την έχει ακούσει καθόλου το σαπούνι. Δηλαδή αυτό πιστεύω θα κρατήσει 48 χρόνια. Θα κρατήσει αρκετά, τέλος πάντων, πιστεύω θα κρατήσει πάρα πολύ γιατί είναι πάρα πολύ σκληρό. Γι' αυτό και θα χρησιμοποιήσω Hero βουρτσάκι, γιατί με το Hero παίζει πάρα πολύ ωραίο ο DR Harris. Και παρόλο που είναι σκληρό σαπούνι, δεν θέλει βρέξιμο, δεν χρειάζεται να το βρέξετε αυτό το σαπουνάκι. Θα δείτε τώρα τι ωραία μαρέγκα κάνει. Αλλά θέλει βρεγμένο πινέλο, θέλει να έχει μουλιάσει το πινελάκι και να έχει νερό και τραβάει πολύ νερό και μπορεί να προσθέσουμε και άλλο νερό στην πορεία. Αλλά κάνει αμέσως αφρό. Οπότε, DR Harris, πάμε να βρέξουμε φάτσα. Και να βάλω πρισεϊβάκι.
Λοιπόν, μπλε μούσιδες, λίγες σταγονίτσες. Τα γένια είναι 2,5 ημερών περίπου. Οι τσουγκράνες έχουν γίνει. Απελπισία μαύρη. Οπότε σήμερα θα μας πάρει τα ασθενοφόρο ή θα την γλιτώσουμε. Α, δούμε. Τη Μιού λέει την πήρα τη 41 πρόσφατα. Μπήκε για αυτή τη συλλογή. Τσαπλύνω χέρια από τα λάδια. Ναι, πολύ ωραία μηχανούλα, δηλαδή. Εντάξει, η Μιούλε είναι εγγύηση. Πινίρισμα φοβερό, άψογο. Λοιπόν, να φορτώσουμε λαμπίτσα. Η Βόσκοντ είναι η πρώτη της χρήση. Είναι φρέσκια. Φρεσκαδούρα. Όχι, δεν βλέπω γυαλί. Γυαλί, μαλλί και παντελόνι λί που λέγανε παλιά. Λοιπόν, ανοίγουμε. Έλα. Έλα, καλό μου. Βοσκοντάκι. Τσαμ. Πλάκα. Πλάκα μου κάνεις. Βάλα με πλάκα. Ροδέλα, ολέ. Σφίξιμο, όχι κάργα. Εντάξει, τώρα τι να δω, Ριβίλ. Μιούλα, εγγύηση. Δεν χρειάζεται. Όλα μια χαρά είναι. Κάτσε μου γλιστρήσει με αυτόν τον ωραρχήτη πάλι. Ας τη ρίξω εδώ μέσα. Να μουλιάζει με το πινέλο. Ας πάμε να κάνουμε μαρέγκα. Λοιπόν, Dear Harris, Sandalwood, ωραίο αρωματάκι. Το χείρο ίσα που τον αφήσω να τρέξει. Κάτσε να σημαδέψω και νερό χείρι. Και όπως είναι έτσι με το νερό αυτό, όλο αυτό το νερό, δεν θα το τεινάξω. Θα πάω κατευθείαν μέσα και θα αρχίσω να λαδεράρω. Κάτσε να το κρατήσω λίγο κάθετα, μου τρέχουν τα νερά και να σας δείξω. Ήδη έχει αρχίσει και γίνεται, όπως βλέπετε, σαπουνάδα ολέ. Είναι εύκολο σαπουνάκι, παρόλο που είναι πολύ σκληρό. Είναι εύκολο, δεν κάνει μαρέγκα δύσκολα. Βλέπετε, έχει αρχίσει και γίνεται. Αλλά θέλει νερό αρκετό, δηλαδή θέλει ένα πινελάκι, πιστεύω και με ασβού θα είναι ιδανική η περίπτωση. Α, ωραίο αρωματάκι. Είναι απαλό το σάνταλγο του Dear Harris, δεν είναι πολύ βαρύ. Αλλά αυτό δεν είναι ιδιαίτερα κακό, δεν είναι ενοχλητικό. Μερικοί... δεν τις μπορούν τις βαριές μυρωδιές. Όπως βλέπετε εδώ έχει αρχίσει και γίνεται τη σαπουνάδα στο κάγκυλο. Οπότε φορτώνω για να το κάνω στη μούρη. Σαμπουνάδες.
Μας έφυγε μία. Οπότε δουλεύω εδώ στη φάτσα. Αυτό το χείρο έχει αρχίσει και μαλακώνει το Omega. Είναι πολύ ωραίο. Το DR Harris είναι ωραίο ποιοτικό σαπουνάκι, έτσι εννοείται. Φοβερό πράγμα. Λοιπόν, είμαστε κομπλετιστάν. Όπως λέτε εδώ, μαρέγκα, τέρμα. Τέρμα μαρέγκα το DR Harris. Μπορώ το δω, γιατί μετά... θα χρειαστούμε κι άλλο λίγο. Για να δούμε κιόλας, θα χρειαστούμε δεύτερο χέρημα με αυτή τη μηχανή ή θα μας πάρει τη φάτσα τελείως. Λοιπόν, θα πάω πολύ προσεκτικά, πάρα πολύ απαλά. Σεβασμός. Και βλέπουμε. Ούτε καν θα... πώς το λένε. Θα πάρω την αρχή εδώ. Και με τη βόσκονται πάνω, φαντάσου. Δεν μένει τίποτα. Δεν μένει τίποτα άρθιο. Εντάξει, ναι, είναι η πιο επιθετική, όντως, μηχανή που έχω χρησιμοποιήσει μέχρι στιγμής. Λένε ότι υπάρχει και μια πιο επιθετική. Μια Icon. Ποια ήταν, ρε γαμώτο, δεν θυμάμαι. Η οποία λένε ότι είναι ακόμα πιο επιθετική από τη Ρο 41. Τα πράγματα εδώ είναι κρίσιμα κάτω από τη μύτη. Πιστεύω ακούτε το χράτσα χρούτσα.
Πιστεύω ότι είχε κάνει το λάθος και την πιέσεις λίγο αυτή. Σε πήρε φέτα. Δεν θα σου αφήσει τίποτα όρθιο. Οπότε σιγά σιγά. Με βλέπετε πάω αριστερά δεξιά γιατί είναι το... Έχω βάλει με ένα τρυπόδι εδώ το κινητό στη μέση και προσπαθώ να δω από τον καθρέφτη. Προσπαθώ να δω ενδιάμεσα. Όπα, μας την πέσανε. Κουδούνι. Μισό. Συνεχίζουμε. Ταχυδρόμος. Ο ταχυδρόμος χτυπάει πάντα δύο φορές. Λοιπόν, με έκοψε ο ταχυδρόμος. Ναι. Τη νιώθεις τη λάμα αρκετά. Όντως, όπως λένε. Κάτσε, πάμε λίγο προσοχή εδώ. Προσπαθώ να αποφύγω, βλέπετε ότι μένουν άσπρα, αλλά προσπαθώ να αποφύγω να πιέσω. Γιατί έτσι και πιέσω, την κάτσαμε. Την κάτσαμε τη βάρκα. Τέλος πάντων, θα κάνω και ένα δεύτερο ούτως ή άλλως. Γιατί έχω τη βόσκο ούτως ή άλλως επάνω που είναι ήπια. Βλεπιδούλα. Εντάξει παιδιά, δηλαδή άμα βάλετε feather ή μέδερ ή μπέδερ με αυτή τη μηχανή, πιστεύω θέλει τεράστια προσοχή. Κάτσε να ξύλο ξεβγάλω. Με ζεστό νεράκι. Εντάξει, τι να λέμε. Μιλάμε. Αληφή για κάλους. Κάτσε να κάνουμε άλλη μια περασιά. Μένω μαλακό. Σαπουνάρα εδώ έχει 5 κιλά.
τώρα. Δεν χρειάζεται να το πολύ τυραννάω γιατί έχει μείνει κανένα τρίχα. Άντε να έχουν μείνει κάτι ξέμπαρκες. Θα βάλω αλουμάκι μετά στο τέλος να δω. Να δω πόσο τσούζει. Για να δω κατά πόσο αυτή η μηχανή σου σκάβει τη φάτσα. Πιστεύω. Λοιπόν, πάμε πάλι. Ναι, δεν έχουν μείνει και πολλά. Τι να μείνει. Βλέπω εδώ κοκκινίλα, όχι αίμα, ερεθισμό. Μου σου λέει ερέθισε το χείλι. Απίστευτο. Εντάξει, δεν ξέρω πώς μερικοί λένε ότι πάνε καθημερινό ξύρισμα με αυτήν. Εντάξει, παιδιά, δεν νομίζω, δεν είναι για καθημερινό. Παρά είναι επιθετική. Δηλαδή, το μαξιρίζει κάθε μέρα με αυτή. Εδώ το πάω σιγά γιατί είναι κοντά στα 1000 και το ψιλοφοβάμαι. Μην τα πάρω στο χέρι.
Πολύ προσοχή σε αυτά τα σημεία. Γιατί νιώθεις τη λάμα. Νιώθω τη λάμα, όχι τη μηχανή. Λοιπόν. Τις δύο χέρια που έκανα, πολυτέλεια ήτανε. Έτοιμη. Κομπλέ. Να τσα ξεβγάλω. Λοιπόν, ξεβγάλα. Τι ξεβγάλες, κολοκύθια ξεβγάλες. Λοιπόν, για πάμε άλλο λουμάκι να δούμε. Α, δούμε πόσο θα χοροπηδήξουμε τώρα. Λίγο εδώ. Από εδώ και από εδώ, έτσι ελαφρώς, νιώθω κάτι, όχι τρελό τσούξιμο. Εδώ λίγο. Ου, εδώ αρκετό. Εδώ πέρα. Εντάξει, γενικές γραμμές. Καλά ήταν, αλλά ναι, εδώ είναι λίγο ρεθισμένο. Εδώ πολύ, εντάξει, ούτε σχεδόν δεν κάνει. Κομπλέ. Εντάξει τώρα, εδώ ούτως ή άλλως εγώ έχω ρεθισμούς, οπότε δεν είναι ότι μου το κάνει μόνο με αυτήν, ναι, και με άλλες μηχανές. Έχω ερεθισμό εκεί. Εντάξει, μιλάμε για super duper ξύρισμα. Λοιπόν, πάμε να ξεβγάλουμε άλλο και να βάλουμε προρασάκι μπάλμα. Μάλιστα. Ρε τυρό 41. Είναι κάργα. Κάργα πιστερική όντως. Δηλαδή φαντάσου και η παλιά η ρο 41. Τι θα ήταν. Ναι, κάπου είδα ένα, κάπου έβλεπα ένα βίντεο στο YouTube. Μου φαίνεται στο Geo Fatboy. Ο τρολογίο. Είχε κάνει μια icon που έλεγε ότι είναι πιο επιθετική και από την προρασάκι, πιο επιθετική και από τη Ρο 41. Μπαλμάκι. Α, ωραίο πράγμα. Icon ήταν, δεν θυμάμαι. Πάντως ήταν Icon Standard. Είμαστε έτοιμοι. Οπότε είμαστε εξυρισμένοι, έτοιμοι για δουλειά σήμερα πάλι. Άρε. Αυτά, αδέρφια μου. Το ξύρισμα έλαβε τέλος. Ευτυχώς δεν μας πήρε το ασθενοφόρο να μας πάει στα επίγοντα. Εντάξει, είναι επιθετική, νιώθεις τη λάμα. Άμα το πας μαλακά έτσι πολύ απαλά χωρίς, πώς το λένε, τσαμπουκάδες και πώς το λένε,
πιέσεις ψυχολογικές στη μηχανή και λοιπά, μια χαρά θα βγει, πιστεύω. Κάνει πολύ βαθύ ξύρισμα, εννοείται. Αυτά. Λοιπόν, άντε, καλή συνέχεια να έχετε, καλή τη μέρα σήμερα, έχω χάσει και τις μέρες μου. Δευτέρα, Τρίτη. Καλή Τρίτη!